Η αυτού εξοχότητα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Η εντιμότατη Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα δημογραφικής πολιτικής και οικογένειας, κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας, κύριος Χριστοφόρος. Η εξοχότατη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Ανίτα Δημητρίου. Επίσης, στεφάνια κατέθεσαν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, πρέσβεις ξένων κρατών, πολιτιακές αρχές, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο αρχηγός της αστυνομίας, σύνδεσμοι και οργανώσεις, λοιποί φίλοι, συγγενείς της οικογένειας και πλήθος κόσμου. Εθνικός ύμνος. Γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία. Η ταφή θα γίνει στο κημητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης επί της λεωφόρου Λάρνακος στην Αγλαντζά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, η πολιτεία αποχαιρέτησε την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου με τις δέουσες τιμές και κυρίως όμως με τα λόγια αυτά που ακούσαμε και στον επικίδιο λόγο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της, ο κ. Φάνος Κουρουφέξης, εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού κινήματος από πλευράς της ΣΕΚΟ, κ. Μάτσας, από πλευράς των εργοδοτών, επίσης από την εργοδοτική πλευρά ήταν ο κ. Αντωνίου στην ομιλία του, όλοι τους
διακόσμησαν πραγματικά την ανάμνησή τους με τα λόγια μέσα από τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες τους προς την Ζέτα Εμιλιανίδου. Δημήτρη Χατζιωσήφ, Κωνσταντίνα Δημητρίου, έρχομαι πάλι πίσω κοντά σας. Πρώτα στο Δημήτρη να δούμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος φαινόταν από τον τρόπο που μίλησε και περιέγραψε αυτή τη σχέση που είχε με την Ζέτα Εμιλιανίδου, πραγματικά πώς έβλεπε την γυναίκα αυτή που πρωτοστάτησε και στάθηκε στήριγμα στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, βοηθώντας τον να υλοποιήσει το όραμά του για ένα κράτος προνοίας, Δημήτρη. Έτσι, ο Νούφριε δεν ήταν απλά συνεργάτες, ήταν και στενοί φίλοι, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν εμφανής η συγκίνησή του, αλλά και η τρεμάμενη φωνή με την οποία αποχαιρέτησε τη Ζέτα Εμιλιανίδου, απευθυνόμενος στην ίδια μάλιστα. Είπε πως η μοναδική πράξη που τον πίκρανε καθ' όλη τη διάρκεια της φιλίας τους ήταν η σημερινή που το επέβαλε να την αποχαιρετήσει και όχι να απευθύνεται σε αυτήν για να έχει τον πολύτιμο, όπως είπε, αντίλογό της. Αναφέρθηκε εκτενώς στη σφραγίδα που άφησε κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Εργασίας, στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλλά και στο χάρισμά της ο Νούφρε να βρίσκει λύσεις σε μεγάλες προκλήσεις και μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο τόπος. Το όραμά του, όπως είπε, για ένα κράτος πρόνοιας δεν θα γινόταν πράξη χωρίς τη Ζέτα Εμιλιανίδου. Ενώ διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πως θα συνεχίσει το έργο της Ζέτας Εμιλιανίδου και θα ολοκληρώσει με την καθιέρωση του εθνικού κατώτατου μισθού, τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος και τη γονική άδεια. Ο Νούφρε ήταν βαρύ το κλίμα, ήταν συγκινητικές όλες οι ομιλίες. Αποχαιρετιστήριες ομιλίες απίφθηναν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΦ, Μιχάλης Αντωνίου, οι οποίοι λόγω της ιδιότητάς τους αρκετές φορές κλήθηκαν να συνεργαστούν με τη Ζέτα Εμιλιανίδου. Μάλιστα, λοιπόν, να πάω και στην Κωνσταντίνα Δημητρίου. Κωνσταντίνα, πραγματικά το ζήτημα που έχει να κάνει με το ανάγνωσμα των επιτευγμάτων της Ζέτας Εμιλιανίδου από τους ανθρώπους που ήταν καθημερινά μαζί της στο Υπουργείο, συνεργάζονταν μαζί της, ούτως ώστε να βγουν προς τα έξω όλες αυτές οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που καθιέρωσε η Ζέτα Εμιλιανίδου, ήταν επίσης πολύ συγκινητικό. Με τρεμάμενη φωνή ο στενός της συνεργάτης, ο κ. Φάνος Κουρουφέξης, περιέγραψε το πώς η Ζέτα Εμιλιανίδου ήταν ο φάρος τους, είπε συγκεκριμένα, και της αφιέρωσαν τη ζωή της γιατί έβλεπαν το όραμά της να υπηρετήσει τον Κύπριο πολίτη. Και αυτό ακριβώς έκανε. Ακριβώς, ο Νούφρε, δεύτερη μάνα, όπως την χαρακτήρισαν τις προηγούμενες μέρες. Να παρακολουθήσουμε λίγο τα πλάνα. Βγαίνει έξω η σωρός της Ζέτας Εμιλιανίδου. Είναι μόλις έχει ολοκληρωθεί εξόδιος ακολουθία. Και για να μεταφερθεί η σωρός στον τελευταία της κατοικίας, στο Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης στην Αγλαντζά. Μάλιστα. Yeah.
βλέπουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς ετοιμάζονται για να αναχωρήσουν από τον Ιερό Ναό με τη σωρό της Ζέτας Εμιλιανίδου από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, όπου τελέστηκε η κηδεία της, νεκρόσιμος ακολουθία, και οδηγείται στην τελευταία της κατοικία, στο κημητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λάρνακος. Λοιπόν, Δημήτρη Χατζιοσήφ, επιστρέφω κοντά σου για το κλείσιμο. Δύσκολες. Και στην Κωνσταντίνα Δημήτρη. Δύσκολες ώρες, δύσκολες Δημήτρη, στιγμές, δύσκολες για όλους. Για όλους. Ιδιαίτερα για τα οικεία της πρόσωπα, αλλά και για όλους εμάς που γνωρίσαμε τη Ζέτα Εμιλιανίδου, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε μέσα από το έργο της. Όλοι γνώριζαν ποια ήταν υπουργός εργασίας. Αποχωρεί αυτή τη στιγμή σύσσωμο και το Υπουργικό Συμβούλιο Νούφιε για να ξεκινήσει για την πομπή που θα καταλήξει στο κημητήριο Κωνσταντίνου και Ελένη, στη λεωφόρο Λάρνακος, όπου θα πούν το τελευταίο αντίο στην Ζέτα Εμιλιανίδου. Πραγματικά με δάκρυα στα μάτια όλοι οι υπουργοί αποχαιρέτησαν τη Ζέτα Εμιλιανίδου. Όπως είπες και εσύ, ακόμη και εμείς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε από το δικό μας μετερίζει με την Ζέτα Εμιλιανίδου, γνωρίζαμε για την προσφορά της, για το έργο της. Είχαμε την τιμή να την γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της σε διάφορες στιγμές. Πάντα ήταν πρόθυμη να απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα, δύσκολα ερωτήματα, ακόμη και να βοηθήσει κόσμο, ο οποίος απευθυνόταν σε εμάς προκειμένου να βρει λύση στα προβλήματά του. Αυτή ήταν η Ζέτα Εμιλιανίδου, γι' αυτό τη χάνει και αυτή τη καθολική αναγνώριση από όλου. Ο Νούφρε το ακούμε όλε αυτέ τι ημέρε από τον απλό κόσμο. Να αναφέρουμε πω κατά τη διάρκεια τη πομπή η αστυνομία προχώρησε σε συγκεκριμένε οδηγίε για τι ζωτικέ ακτιβίε. Έγιναν διευθυντήσει τη κυκλοφορία. Ακριβώς, θα κλείσουν συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, ενώ όταν φτάσει η πομπή στο κημητήριο θα κλείσει για κάποια ώρα και η λεωφόρος Λάρνακος μέχρι να ολοκληρωθεί η κηδεία. Μάλιστα. Οδηγείται αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ζέτα Εμιλιανίδου στην τελευταία της κατοικία. Σιγά σιγά αποχωρεί και ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ασφιχτικά γεμάτη η αίθουσα, έτσι, Κωνσταντίνα, ασφιχτικά γεμάτη. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος προσερχόταν από το πρωί. Ακριβώς, ο Νούφρη, και όπως έχει αναφέρει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσα γράφτηκαν και όσα ακούστηκαν για αυτήν την υπουργό είναι λίγα για να περιγράψουν το μέγεθος του μεγαλείου της, το μεγαλείο ψυχής, όλα αυτά που έδωσε στην κυβέρνηση, άφησε το στίγμα της, μια υπουργός που δεν θα ξεχαστεί τόσο εύκολα, δυσαναπλήρωτο το κενό που δημιουργεί. Ο Φάνος Κουρουφέξης, συνεργάτης της, όπως έχει δηλώσει και τις προηγούμενες μέρες, χάνουν τη δεύτερη τους μάνα στο Υπουργείο Εργασίας. Είσαι ο φάρος μας, υπάρχεις και θα υπάρχεις. Δεν είσαι απλά ένας φιλάνθρωπος, αλλά ένας τέλειος τεχνοκράτης που έβρισκε λύσεις σε όλους. Ήσουν μάνα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εδώ, Νούφρε, συνομιλήσαμε με κόσμο. Απλό κόσμο, ο οποίος ήθελε να έρθει εδώ για να πει ένα ευχαριστώ στην Ζέτα τους που τους βοήθησε όλους αυτούς τους μήνες που βίωναν δύσκολα. Έχουμε μαζί μας μια κυρία που θα μας πει την δική της εμπειρία, την βοήθεια που της έδωσε η κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου. Γεια σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια για την Ιστάδη. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος αποχαιρετά μια άξια και τίμια υπουργό, η οποία δεν εφησυχαζόταν καθόλου μέχρι ότου τηρηθεί, υλοποιηθεί η απόφαση και οι προτάσεις που είχαν προταθεί. Ήταν ένας υπέροχος, ταπεινός άνθρωπος, βοήθησε στο να υλοποιηθεί, στο να γίνει το σπίτι της γυναίκας, το σπίτι του παιδιού, την λήψη επιδομάτων, η μελήψης επιδόματος, και πραγματικά την ευγνωμονώ για αυτόν. Θα ήθελα μέσα από την ψυχή μου να της, έστω και την Ιστάτη, να της ευχηθώ καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, και την έχουμε πάντα στην ψυχή και στην καρδιά μας. Ήταν μια άξια και ήσυχη, ήρεμη η δύναμη. Ήταν η μάνα των φτωχών, ήταν υπουργός των φτωχών. Και πραγματικά την ευγνωμονούμε από το έργο που, και την παρακαταθήκη που έχει προσφέρει στον τόπο μας. Αυτά είχα να πω. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί ο Νούφρη. Έχει το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι από τον κόσμο, αυτό που λέμε από την αρχή. Όπως τα νιώθουν μέσα από την ψυχή τους, τα εκφράζουν, Κωνσταντίνα. Και με αυτά τα λόγια νομίζω. Αναγνώριση ο Νούφρη του έργου της. Και με αυτά τα λόγια νομίζω να κλείσουμε κάπου εδώ. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Αιωνία η μνήμη της Ζέτας Εμιλιανίδου. Δύναμη στους οικείους της.
Και σε όλους όσους, σε όλους όσοι βοηθήθηκαν από τη Ζέτα Μιλιανίδου, ένιωσαν το άγγιγμά της και σίγουρα βιώνουν την απώλεια αυτή τη στιγμή. Δύναμη σε όλους για τη συνέχεια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο κοντά σας για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας.